Πράξεις, κεφάλαιον 23. Ατενίσας δε ο Παύλος στο συνεδρίο είπεν: «Άνδρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήση αγαθή πεπολίτευμαι το Θεό άχρη ταύτης της ημέρας. Ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξε της παρεστώσιν αυτό τύπτην αυτού το στόμα». Τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε: «Τύπτην σε μέλι ο Θεός, τύχε και κονιαμένε. Και εσύ κάθε κρίνουν με κατά των νόμων και παρανομών και λέβεις με τύπτεσθε. Οι δε παρεστώτες είπων: τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς». Έφυτε ο Παύλος: «Ουκ είδην αδελφοί ότι εστίν αρχιερεύς. Γέγραπτε γάρ: άρχοντα του λαού σου ουκ ερείς κακός. Γνούς δε ο Παύλος ότι το εν μέρος εστί Σαδουκαίων το δε έτερων Φαρισαίων, έκραξεν εν το συνεδρίο: άνδρες αδελφοί, εγώ Φαρισαίος ημί, Υιός Φαρισαίου. Περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνουμε. Τούτο δε αυτού λαλίσαντος εγένετος τάσης των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και εσχίσθη το πλήθος. Σαδουκαίοι μεν γαρ λέγουσι μη είναι ανάστασιν, μήτε άγγελον, μήτε πνεύμα. Φαρισαίοι δε ομολογούσι τα αμφότερα. Εγένετο δε κραυγή μεγάλη και αναστάντες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες: ουδέν κακόν ευρίσκομεν εν το ανθρώπο τούτο. Ή δε πνεύμα ελάλησεν αυτό ή άγγελος μη θεομαχόμεν. Πολλής δε γενωμένη στάσεως ευλαβηθείς ο χιλίαρχος μη διασπαστεί ο Παύλος υπ' αυτόν, εκέλευσε το στράτευμα καταβίνε και αρπάσε αυτόν εκ μέσω αυτόν άγινται εις την παρεμβολήν. Τη δε επί ούση νυχτή, επιστάς αυτό ο Κύριος είπε: θάρση Παύλε, ως γάρδια μαρτύρωτα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτω σε δίκαι εις Ρώμην μαρτυρήσε. Γενωμένης δε ημέρας ποιήσαντε την έστ των Ιουδαίων σε στροφήν ανεθεμάτισαν εαυτούς λέγοντες: μήτε φαγήν, μήτε ποιήν, έως σου αποκτήνωση των Παύλων. Ήσαν δε πλοίους τεσσαράκοντα οι ταύτην της συνωμοσίαν πεποιηκώτες. Ήτινες προσελθόντες της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης είπων: αναθέματι αναθεματίσαμεν εαυτούς μηδενός γεύσαστε, έως σου αποκτήνωμεν των Παύλων. Μείνουν ημείς εμφανίσεται το χιλιάρχος ειν το συνεδρίο, όπως αύριον αυτόν καταγάγει προς ημάς, ως μέλλοντας διαγινώσκην ακριβέστερον τα περί αυτού. Ημείς δε, πρώτου εγγύσε αυτόν έτοιμη εσμέν του ανελήν αυτόν. Ακούσας δε ο Υιός της αδελφής Παύλου το ένεδρον, παραγενόμενος και εισελθών εις την παρεμβολήν, απήγγειλε το Παύλο. Προσκαλεσάμενος δε ο Παύλος ένα των εκατοντάρχων έφη. Τον αιανίαν τούτον απάγαγε προς τον χιλίαρχον, έχει γαρθεί απαγγείλε αυτό. Ο μενούν παραλαβών αυτόν ήγαγε προς τον χιλίαρχον και φυσήν. Ο δέσμιος Παύλος προσκαλεσάμενός με, ηρώτησε τούτον τον αιανίαν αγαγήν προσέ, έχοντα τη λαλίσεση. Επιλαβόμενος δε της χειρός αυτού ο χιλίαρχος και αναχωρήσας κατηδίαν επιμθάνετο, τι έστιν ο έχεις απαγγείλεμη. Είπε δε, ότι οι Ιουδαίοι συνέθεντο του ερωτήσεσαι όπως αύριον εις το συνέδριον καταγάγεις των Παύλων, ως μελώντον τι ακριβέστερον πινθάνεστε περί αυτού. Σίουν μη πιστείς αυτής, ενεδρεύουσι γαρ αυτών εξ αυτών άνδρες πλοίους τεσσαράκοντα, ήτινες ανεθεμάτισαν εαυτούς μήτε φαγήν μήτε ποιήν, έως σου ανέλωσιν αυτών και νυν έτοιμοι εισί προσδεχόμενοι την από σου επαγγελίαν. Ο μενούν χιλίαρχος απέλυσε τον νεανίαν παραγγείλας μηδενή εκλαλήσει ότι ταύτα ενεφάνισας πρόσμε. Και προσκαλεσάμενος δύο τεινάς των εκατοντάρχων είπεν: ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους όπως πορευθός νέος Κεσαρίας και υπείς εβδομήκοντα και δεξιολάβους διακοσίους από τρίτης ώρας της νυχτός, κτίνητε παραστήσε ή να επιβιβάσαντε στον Παύλον, διασώσουσι προσφύλικα τον ηγεμόνα. Γράψας επιστολήν περιέχουσα των τύπων τούτων. Κλάβδιος Λυσίας το κρατεί στο ηγεμόνι φίλη γηχέριν. Τον άνδρα τούτον συλληφθέντα υπό των Ιουδαίων και μέλλοντα ανερίστε υπ' αυτών, επιστάσιν το στρατεύματι εξηλώμην αυτών μαθών ότι Ρωμαίος εστί. Βουλόμενος δεγνώνε την αιτίαν δίνενε κάλουν αυτό, κατήγαγον αυτόν εις το συνέδριον αυτών. Ο νεύρον εγκαλούμενον περιζητημάτων του νόμου αυτών, μηδέν δε άξιον θανάτου ή δεσμών έγκλημα έχοντα. Μηνυθήσεις δε μη επιβουλήσεις τον άνδρα μελινέσεστε υπό των Ιουδαίων, εξ αυτής έπεμψα πρόσε παραγγείλας και της κατηγόρης λέγειν τα προς αυτόν επί σου έρωσο. Ημενούν στρατιώτε κατά το διατεταγμένον αυτής αναλαβώντες των Παύλων ήγαγον δια της νυχτώσης στην αντιπατρίδα,
Τι δε επαύριον εάσαντες τους υπείς πορεύεστε συν αυτό, υπέστρεψαν εις την παρεμβολήν. Ήτινες εισελθόντες εις την Κεσάριαν και αναδόντες την επιστολήν το ηγεμόνι, παρέστησαν και τον Παύλον αυτό. Αναγνούσδε ο ηγεμόν και επερωτήσας εκ ποίας επαρχίας εστί, και επιθόμενος ότι από κηλικίας, διακούσω μέσω έφη, όταν και οι κατηγοροί σου παραγαίνονται. Εκέλευσέτε αυτόν εν το πρετορείο του Ηρώδου φυλάσσεστε. Πράξη